Γονική αναζωογόνηση. Όπως δηλαδή μαθαίνουν να κολυμπούν ή να οδηγούν το ποδήλατο, έτσι μαθαίνουν και τι να κάνουν αν ξαφνικά χρειαστεί και κάποιος καταρρεύσει δίπλα. Και όλα αυτά μέχρι να φτάσει τον στενοφόρο. Θα μας βοηθήσει η Αφροδίτη, η οποία είναι εκπαιδεύτρια στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και θα μας δείξει τι θα κάνουμε αν ξαφνικά κάποιος δίπλα μας καταρρεύσει και στη συνέχεια θα σας εξηγήσουμε βήμα-βήμα. Έστω λοιπόν, Αφροδίτη, ότι είσαι στα Φάρσαλα, μπροστά στο Δημαρχείο και ξαφνικά εκεί που περπατάς, βλέπεις καλά εκεί. Ένας άνθρωπος γύρω στα 60 καταραίει. Στο σχολείο είχες κάνει το μάθημα και το ξέρεις. Να πω πριν ξεκινήσει, Αφροδίτη, ότι ένα είναι σίγουρο, ότι ο Έλπης θα τα μάθει όλα καλά. Είναι σίγουρο αυτό. Γιατί τον ακολουθούμε σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, τέταρτη φορά σήμερα Φάρσαλα και Βόλο, αλλά παραδίδουμε τη σκυτάλη μετά στους συνεργάτες μας στη Λαμία. Δυνατή ομάδα. Άρα είναι σίγουρο ότι θα τα μάθετε καλά. Αφροδίτη, λοιπόν, πας να βοηθήσεις. Στο σχολείο έχεις κάνει το μάθημα και ξέρεις. Τι θα κάνεις? Πήγε μπροστά, δεν βλέπε. Είσαι καλά, είσαι καλά. Γεια σου, Τίνο. Ναι, καπ. Γεια σας, λέγομαι Ευθυμία Αφροδίτη. Είμαι στα Φάρσαλα, μπροστά από το Δημαρχείο. Έχω έναν κύριο γύρω στα 60, ο οποίος δεν αναπνέει. Γνωρίζω κάρπα. Ναι, ακριβώς. Τηλέφωνο μου τελειώνει σε 5.63. Χρειάζεται κάτι άλλο από εμένα? Καλώς. Σας περιμένω. Όχι μέσα εκεί, όχι μέσα εκεί. Γιατί μέσα? Πώς θα βλέπουμε? Όχι εκεί μέσα. Είναι 30. Δεν φεύγει κανένας. Δεν φεύγει κανένας. Ιού, έφτασε στο στενοφόρο και αναλαμβάνει το στενοφόρο. Ωραία, Αφροδίτη. Είχα τον ήχο του στενοφόρου στο κινητό, αλλά το έδεσε για τις φωτογραφίες, οπότε το έκανα μόνη μου. Θα εξηγήσουμε τώρα τι κάναμε, τι έκανε η Αφροδίτη για να βοηθήσει αυτόν τον συνάνθρωπο που ξαφνικά κατέρευσε. Όταν πάμε λοιπόν να βοηθήσουμε κάποιον που παρουσίασε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας, ποτέ δεν ξεχνάμε να κοιτάξουμε γύρω. Οι στιγμές είναι αγχωτικές και συνήθως πάμε κατευθείαν. Μπορεί όμως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, να υπάρχουν αυτοκίνητα, ηλεκτροφόρα, καλώδια. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρώτα κοιτάμε γύρω-γύρω αν το περιβάλλον είναι ασφαλές. Αν είναι ασφαλές, προχωρούμε, γονατίζουμε, παίρνουμε αυτή τη θέση από την αρχή και ελέγχουμε αν το θύμα ανταποκρίνεται. Πώς? Χτυπάμε ελαφρά στους ώμους και φωνάζουμε δυνατά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Εάν το θύμα δεν απαντήσει, δεν μιλήσει, δεν κουνηθεί, δεν δείξει, τότε άμεσα απελευθερώνουμε τον αραγωγό. Είναι αυτό που λέμε, κατάψει τη γλώσσα του ή γύρισε τη γλώσσα του. Και προσπαθούμε να τραβήξουμε τη γλώσσα ή με κουτάλια να ανοίξουμε το στόμα. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Αν τα είχαμε μάθει σωστά στο σχολείο, θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό τα παιδιά μας πρέπει να τα μάθουν. Τι κάνουμε? Τοποθετούμε την παλάμη του ενός χεριού στο μέτωπο, όπως πιάνουμε για πυρετό. Και γέρνουμε ελαφρώς το κεφάλι προς τα πίσω. Τα δύο δάχτυλα του άλλου χεριού στο πηγούνι και το ανασηκώνουμε προς τα πάνω. Στη συνέχεια σκύβουμε το μάγουλό μας και το αυτί μας κοντά στο στόμα του πάσχοντος και βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Όταν αναπνέουμε το στήθος μας φουσκώνει. Βλέπω λοιπόν αν το στήθος φουσκώνει. Ακούω τον αέρα που εκπνέεται, αν εκπνέεται, και τον αισθάνομαι στο μάγουλό μου. Εάν δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν αισθάνομαι, σημαίνει ότι δεν αναπνέει και καλώ το ΕΚΑΒ και δίνω τις σωστές πληροφορίες. Για να καλέσω το ΕΚΑΒ, σε ποιο τηλέφωνο τηλεφωνώ, σε ποιο νούμερο? Σε ποιο νούμερο παίρνω για το ΕΚΑΒ? Βοηθήστε μας. Το 112, μπράβο. Το 112 είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης για τα επίγοντα. Ισχύει και στην Ελλάδα, είναι και για το 100 και για την πυροσβεστική. Και κάποιο άλλο νούμερο, ποιο είναι? Το
166. Ωραία. Άρα ή 166 ή το 112. Και θυμηθείτε 112 για όλη την Ευρώπη, όπου και να βρεθούμε. Δίνω ακριβείς πληροφορίες. Πού ακριβώς βρίσκομαι? Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία στα Φάρσαλα, μπροστά στο Δημαρχείο. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Πρέπει να δώσουμε τη σωστή πληροφορία για να ανταποκριθεί και το ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχω ένα θύμα γύρω στα 60 στην προκειμένη περίπτωση που δεν απαντά, δεν αναπνέει. Σκεφτείτε ότι εκείνη την ώρα κι άλλοι καλούν το ασθενοφόρο. Πού θα δοθεί η προτεραιότητα? Πρέπει να δώσουμε τη σωστή πληροφορία. Ρωτάμε αν θέλουν κάτι άλλο και κλείνουμε τελευταίο το τηλέφωνο. Στη συνέχεια γυρίζουμε στο θύμα και αρχίζουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε σαν μαλάξεις, θωρακικές συμπιέσεις. Πώς? Τοποθετούμε το πίσω μέρος της παλάμης του ενός χεριού, όποιο χέρι θέλουμε, δεν έχει σημασία, στο κέντρο του θώρακα, χωρίς να μετράμε, χωρίς τίποτα. Το άλλο χέρι από πάνω, τεντώνουμε τα χέρια, ερχόμαστε κάθετα και με όλο το βάρος του σώματός μας πιέζουμε γρήγορα και δυνατά στο ρυθμό του Staying Alive. Γι' αυτό είπα ότι το τραγούδι δεν είναι τυχαία, παγκοσμίως στο ρυθμό του Staying Alive. Επομένως, οι στιγμές είναι δύσκολες, πόσο γρήγορα θυμόμαστε το Staying Alive. Κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και μετά, αν θέλουμε, δίνουμε 2 εμφυσίσεις. Επειδή όμως είναι λογικό, αν είναι κάποιος ξένος, να μην θέλουμε να δώσουμε τις εμφυσίσεις, δεν πειράζει, ας μην δώσουμε εμφυσίσεις, ας κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν θα σταματάμε. Άλλη περίπτωση που θα σταματήσουμε είναι εάν είμαστε μακριά, μόνοι μας, κουραστήκαμε, δεν έρχεται βοήθεια, τότε εντάξει, είναι άτυχο και το θύμα, άτυχη και εμείς, θα σταματήσουμε. Επίσης, εάν το θύμα ανοίξει τα μάτια του, μιλήσει, όλα αυτά που είπαμε, τα κάνουμε σε κάποιον που δεν απαντά και δεν αναπνέει. Δεν τα κάνουμε σε κάποιον που μιλάει. Αν λοιπόν εμείς αρχίσουμε και αυτός ανοίξει τα μάτια, τότε σταματάμε. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζουμε μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ και να αναλάβει το ασθενοφόρο. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο? Πιέζοντας το στήθος, στέλνουμε οξυγόνο στον εγκέφαλο και τον κρατάμε στη ζωή. Staying alive, μείνε ζωντανός. Κερδίζουμε χρόνο. Τον κρατάμε ζωντανό μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Και θα σας δείξουμε και κάτι άλλο, τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Δεν υπάρχει στα Φάρσαλα, πρέπει να πάρετε απεινιδωτή. Τι είναι ο πινιδωτής? Είναι η συσκευή που δίνει ρεύμα, όχι όμως ρεύμα από την πρίζα, ειδικό ρεύμα, για να αρχίσει να λειτουργεί πάλι η καρδιά. Εάν στον χώρο που βρισκόμαστε υπάρχει απεινιδωτής, τα βήματα είναι ίδια. Ξαφνικά κάποιος καταραίει. Πάω να βοηθήσω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, βήμα-βήμα. Ανάλογα με το τι θα βρω, θα πάω παρακάτω. Ελέγχω ασφάλεια, είσαι καλά, είσαι καλά. Αν δεν απαντάει, απελευθερώνω αεραγωγό, βλέπω όπου αισθάνομαι, αν δεν αναπνέει, ναι, 166, ονομάζομαι, βρίσκομαι εκεί, έχω ένα, θα σου πω γι' αυτό. Λοιπόν, ενώ τηλεφωνώ, παίρνω τον απεινιδωτή, ο απεινιδωτής είναι μια συσκευή ασφαλής που είναι σχεδιασμένη για χρήση από τους πολίτες. Και πρέπει να υπάρχει σε δημόσιους χώρους όπου μπορεί να συμβεί μια καρδιακή ανακοπή. Ένας τέτοιος δημόσιος χώρος είναι και το γήπεδο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αν υπήρχε, μπορεί και να σωζόταν. Δεν υπήρχε, δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία. Τι έχουμε να κάνουμε? Είναι μια συσκευή που έχει ένα κουμπί on-off, όπως η τηλεόραση στο σπίτι, μια ηλεκτρική άλλη συσκευή. Πρέπει να το πατήσω και δίνει οδηγίες στα ελληνικά. Ακολουθώ τις οδηγίες. Ό,τι μου λέει θα κάνω. Εκείνο που πρέπει να κάνω είναι να κολλήσω 2 παρ, ένα κάτω από τη δεξιά κλίδα και ένα στην αριστερή μασχάλη και να ακολουθήσω τις οδηγίες. Τι μου λέει? Μακριά όλα τα πίσω ρεύμα. Μακριά όλα τα πίσω ρεύμα. Δεν είναι λέει.
πορτοκαλί που μπει τώρα. Το πορτοκαλί που μπει που αναβοσβήνει. Άρα λοιπόν, ασφαλής συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από τους πολίτες. Ακολουθώ τις οδηγίες. Η περίπτωση που θα σταματήσω είναι να ανοίξει τα μάτια του. Όσο πιο γρήγορα αυτά γίνουν, τόσο το καλύτερο. Εάν όλοι γνωρίζουν, και το στοίχημα είναι οι μαθητές να τα μάθουν. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν τα μάθαμε γιατί δεν υπήρχαν τότε. Αν λοιπόν οι μαθητές εκπαιδευτούν, τότε η κοινωνία μας θα γεμίσει με διασώστες και πολλές ζωές μπορούν να σωθούν. Και φυσικά να υπάρχουν απειδοτές στις δημόσιους χώρους. Τα παιδιά που παρακολούθησαν αυτή τη σύντομη επίδειξη θα κάνουν και αυτά για να μας δείξουν ότι πράγματι και ένα παιδί μπορεί. Αφού μπορεί λοιπόν ένα παιδί, μπορούν και οι μεγάλοι.